Τώρα, αυτό που ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου, μπορεί να το έχω πει πολλές φορές, αλλά κάθε φορά που σας βλέπω να έρχεστε, γεμίζει η ψυχή μου, γεμίζει η καρδιά μου, ομορφαίνω τα πάντα. Γιατί είστε οι αγάπες μου. Είναι αυτό το κομμάτι της ζωής μου που λέω, κοίτα να δεις πόση χαρά γεμίζεις την ψυχή σου. Και αυτό το χαρίζεται τόσο άφθονο που συγκινούμε τόσο πολύ και παίρνω δύναμη και παίρνω κουράγιο να συνεχίσω, να συνεχίσω, να συνεχίσω, να συνεχίσω, να συνεχίσω. Και ξέρετε που το κατάλαβα προχθές, είστε το κουράγιο μου, είστε το κουράγιο. Προχθές λειτουργήσαμε του Αγίου Ιωάννου, του προδρόμου πέρας της Αραχήνα και ήμασταν μέρα εργάσιμη, ήταν, ήμασταν μόνοι ντόπιοι σχεδόν. Και λέω, κοίτα, αυτοί είμαστε και αυτοί θα ήμασταν και τις Κυριακές, αν δεν είχε τόσο αγάπη ο κόσμος να ξεκινάτε από τόσο μακριά κάποιο και να φτάνετε μέχρι εδώ. Το άλλο που ήθελα να πω, και αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ σήμερα, διαβάζοντας τον Απόστολο και τόσο ωραίο που τον κάμεσε ο Ευθύμης, ο οποίος και αυτός με συγκινεί, γιατί ξεκινάει πάνω από τα δυνά και έρχεται και ψάλλει και διαβάζει τόσο καλά και μας αγαπάει τόσο πολύ, αλλά δεν ξέρω ότι εμείς τον αγαπάμε πολύ και αυτόν και τα Μαντανάκη και τα άλλα παιδιά. Τι έλεγε ο Απόστολος, πολύ με συγκινεί αυτή η λέξη. Λέει ο Απόστολος, θέλει ο Θεός πάντα σ' ανθρώπου σωθήνει. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και τι έχει κάνει ο Χριστός για αυτό το πράγμα, για να σωθούμε όλοι. Πλήρωσε αυτός αντίλητρο, πλήρωσε για όλους μας. Η σωτηρία μας είναι πληρωμένη στον ουρανό. Αν πάμε στην κόλαση, δεν μας στέλνει ο Θεός. Είσαι ίσια που τελευταία φορά που θα τον πονέσουμε πολύ, όταν θα μας δει να πορευόμαστε προς την κόλαση. Ο Χριστός έχει πληρώσει. Πώς είναι κάτι εισιτήρια, θέλεις να πας θέατρο, θέλεις να πας κάπου, θέλεις να πας ένα ταξίδι και τι σου λένε. Πληρωμένα όλα θα πάμε. Έτσι πληρωμένη όλη η σωτηρία μας. Και όλη με ήττα, ολόκληρη για τον καθένα, και όλη με ομικρογιώτα για όλους. Είναι πληρωμένα. Και ενώ είναι πληρωμένα, εμείς λέμε στο Χριστό ότι θέλω. Κράτα την πληρωμή για πάρτι σου. Και πονάει ο Χριστός. Δεν πονάει πόσο το έχουμε διαστρέψει. Να νομίζουμε ότι ψάχνει ο Χριστός αμαρτίες, να πει, α, βρήκα μία, τέλος, έφυγες. Εκεί πονά, αγωνιά, κάνει αυτό, παλεύει, σκέφτεται, νοιάζεται και δεν έχει ένα πλάνο μόνο για μας. Με ρωτάει μια μέρα ένα κοριτσάκι, πόσες ευκαιρίες μου δίνει ο Θεός. Κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Χιλιάδες ευκαιρίες. Και κυρίως εμείς που είμαστε στον κόσμο, μη γελιόμαστε ότι θα σωθούμε από την πολλή προσευχή ή από την πολλή νηστεία. Ποια πολλή προσευχή και ποια πολλή νηστεία όταν οι ασκητές μας
κάνουν μέρα νύχτα νηστεία, μέρα νύχτα κάνουν προσευχή. Αυτοί θα μπορούν να σωθούν και από την προσευχή και από την νηστεία τους και από την άσκησή τους. Εμείς θα σωθούμε από την αγάπη μας και από την ταπείνωσή μας. Ξαναλέω, από την αγάπη μας και από την ταπείνωσή μας. Αυτά τα δυο, βρέστε άκρη και είστε κατευθείαν στον παράδεισο. Πόσο χάρηκα μια μέρα έναν παππού που ήρθε με χαρά. Μου λέει, δεν να εξομολογηθώ, παπά, να μην τα έχω μέσα. Γιατί φεύγω, μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό, διακόσιες μέρες, πόσα, χίλιες μέρες, 5.000 μέρες ακόμα. Τελειώνουν και αυτές γρήγορα. Και έρχεται μετά από λίγο καιρό και μου λέει, έχω και κάποια υπόλοιπα να τα πω και αυτά. Α, τώρα λέω, είναι πιο ωραία που λες και τα υπόλοιπα, να τα τελειώσουμε όλα. Και ξέρετε γιατί, όχι τώρα θα σας το πω τώρα, γιατί εσείς δεν θα έχετε δικαιολογία. Γιατί έχετε έναν χαζό παπά, ο οποίος δεν αγριεύει όταν έρχεστε. Άρα θα σας πει, γιατί δεν πηγαίνατε. Αν η Καρασάγριος μπορεί να το πείτε, εγώ τον φοβόμουν να πάω. Φοβόμουν να πάω. Εδώ τώρα θα σας πει αυτός, χαζό αρνάκι ήτανε. Τι φοβάστε. Γι' αυτό λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι στη χούφτα μας μέσα να έχουμε αγάπη. Να έχουμε και λίγη ταπείνωση και είμαστε στον παράδεισο. Εκεί που στην είσοδο θα παλεύουν οι άγγελοι με τα διαβόλια ότι ανήκουμε στο Χριστό, ανήκουμε στο Θεό, ανήκουμε στον παράδεισο. Ναι, αλλά θα λένε τα διαβόλια, έκανε αυτή την κακία, έβρισε αυτούς, συκοφάντησε αυτούς, δεν αγαπούσε κανέναν, είχε εγωισμό. Και τότε θα σκύψουν το κεφάλι οι άγγελοι οι καλοί και θα μας αρπάξουν οι άγγελοι οι μαύροι. Όχι φωτεινή. Έτοιμοι λοιπόν να νιώσουν την αγάπη του Θεού. Και ενώ λέει και ενώ και τελειώνω, ενώ λέει θέλει πάντα σ' ανθρώπους ότι είναι όλους, 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 όχι εμάς μωρέ τους Έλληνες μόνο, τους Ρωμιούς, ούτε μόνο τους Ορθόδοξους, από όλους θέλει να νιώσει την αγάπη και τη μετάνοια για να τους δώσει το δρόμο και να πληρώσει το εισιτήριο της σωτηρίας τους. Και ενώ θέλει όλους, ποιο είναι το ακόμα μεγαλύτερο του Θεού, ότι ως της θέλει ο πίσω μου έρθει. Αυτά τα δύο δείχνουν το υπερμέγιστο μεγαλείο του Θεού, όλους πάντας ως της θέλει. Δεν μας βιάζει. Δεν μας υποχρεώνει. Όχι, λέει, εγώ δεν θέλω κανένας με το ζόρι. Ζόρι δεν βάζει τούτος εδώ ο Θεός. Ζόρι δεν βάζει αυτός ο Θεός. Γι' αυτό και λίγο προσέξτε το στα σπίτια σας. Το λέω και άλλες φορές μεταξύ σοβαρό και αστείο. Μην τι κανίζετε. Ούτε τις νύφες, ούτε τις κόρες, ούτε τα παιδιά σας. Με αγάπη μιλάμε για το Θεό της αγάπης. Αγάπη στάζει το στόμα μας και μέλι, έλεγε ο Χεροπαΐσιος, όταν το ρωτούσαμε τι να λέμε και πώς να το λέμε στα παιδιά μας. Και τι έλεγε. Βρε παιδί μου, λέει, για να πιάσουμε μελίσια, με τι τα πιάνουμε,
με ξύδι και λεμόνι και αλάτι και πιπέρι. Όχι γέροντα, με τι τα πιάνουμε παιδί. Με μέλι και ζάχαρη. Μέλι και ζάχαρη να έχετε λέει στο στόμα σας όταν μιλάτε στα παιδιά σας, στους συνανθρώπους σας. Και τότε και τα παιδιά σας και τα παιδιά μας θα γίνουν παιδιά, θα έχουν ομορφιές μέσα, γλύκες μέσα και θα ξέρουν και αυτά αύριο να συμπεριφερθούν στην ύφη, στο γαμπρό, στους δικούς τους και στους παραπέρα ανθρώπους. Αν θέλουμε να αλλάξει αυτή η κοινωνία και να σταματήσει αυτό το κακό που να σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι, τι περιμένετε μωρέ, ότι κανένας εισαγγελέας θα μας τη φτιάξει καλή την κοινωνία ή κανένας αστυνομικός θα μας φτιάξει καλή την κοινωνία? Όσους και να συλλάβουν οι αστυνομικοί, αν οι καρδιές των ανθρώπων είναι γεμάτες κακία και μίσος και έχθρα, πάντα θα βγαίνουν αυτοί που θα σηκώνουν το όπλο και θα σκοτώνουν. Πότε θα σταματήσει αυτό? Αν γεμίσει η ψυχή και η καρδιά και το είναι των ανθρώπων αγάπη και ομορφιές. Όσους και αν συλλάβεις, Κωνσταντίνα, όσους και αν συλλάβεις, πάντα δεν θα είναι κι άλλοι κακοί. Πότε όμως θα σταματήσουν? Όταν σταματήσουν να υπάρχουν τα κακοί. Να σταματήσουν να σταματήσει να υπάρχει η κακία. Και κυρίως, δεν το είπα ποτέ αυτό και μου ήρθε και με λέει, μη σπέρνετε κακία στα μυαλά των παιδιών. Θυμάμαι όταν ήμουν καθηγητής, κάποιοι γονείς, πόσο απαξιωτικά μιλούσαν στους καθηγητές και στις καθηγήτριες μπροστά στα παιδιά. Και έλεγα, μωρέ, πώς θα το κάνει ζάφτη αύριο αυτό το παιδί, αφού το έμαθες να νομίζει ότι όλοι το αδικούνε. Όταν ήταν στις καλές τους, το ρωτούσα, Νικό, διαβάζεις καθόλου? Χαμογελούσε και μου λέγε, καθόλου παπά. Τότε, μωρέ, γιατί φώναζε η μάνα σου για το 8, για το 9, για το 10, αφού σε βλέπεις στο σπίτι. Τίποτα δεν κάνει. Γιατί η μάνα μου με νομίζει ότι είμαι υποψήφιος και γιατρός και δικηγόρος. Λίγο να φτιάξουμε όμορφα τα πράγματα. Να φτιάξουμε ομορφιές τις καρδιές μας. Και να σκορπάμε λουλούδια αντί για αγκάθια. Λουλούδια. Αυτό θα αλλάξει την κοινωνία και μετά θα είναι άνεργοι και οι αστυνομικοί και οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Τι όμορφο! Τι όμορφο! Και έλεγε κάποιος και τελειώνω, αρέσει στην παπαδιά να το λέει αυτό. Όταν γεμίσουν οι εκκλησίες, χορταριάζουν τα σκαλοπάτια από τις φυλακές. Έτσι το είχαν οι παλιοί. Και όταν αδειάζουν οι εκκλησίες, δεν χωράνε οι φυλακές. Σήμερα με καλέσαν σε ένα χορτάκι ωραίο στη Λίμνη Βερόνια. Θα πάμε και θα μείνουμε και το βράδυ εκεί. Να λειτουργήσω και να τους μιλήσω. Πόσο χαίρομαι που το χαζούλι τον παπά σας τον καλό μου εδώ και από εκεί, για να πω κι εγώ τη χαζομάρα μου, αλλά ό,τι παίρνω από σας λέω, εγώ στην εξομολόγηση γίνομαι κλεφτάκος. Ό,τι καλό βλέπω πάνω σας το φέρνω. Γι' αυτό λέω, έχω πέντε πράγματα να
τα λέω αυτά, δικά σας λέω. Να είστε καλά λοιπόν. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Διευχών τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, έχουν έξω αγιασμό. Σήμερα είναι πρώτο μηνιά, αλλά για την Εκκλησία και πρωτοχρονιά. Μπράβο, καλά παιδιά. Έχουμε και κεράσματα, έχουμε και τα δίδωρο, έχουμε και πολύ τρέλα μαζί σας. Ελάτε.